Ο κήπος της προσωπικότητάς μου. Δημιουργικός οραματισμός με τον οφθαλμό του νου. Στο κεφάλι μας υπάρχει ένας δημιουργικός μηχανισμός που ονομάζεται ο οφθαλμός του νου μας. Είναι εθερικός μηχανισμός μεγάλης δυναμικότητας, ικανός να επηρεάσει και να ελέγξει τη ζωή της προσωπικότητάς μας. Θέλουμε αλλαγές στη ζωή μας. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι τύπο δύναμης έχει ο νους μας. Από πού εμπνέεται? Εμπνέεται από την ψυχή μας? Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Εξαρτάται από το επίπεδο εξέλιξης που έχουμε μέχρι στιγμής επιτύχει ένσαρκα και έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Από ποιες ανάγκες ο νους μας κινητοποιείται? Υλικές? Αισθαντικότητας? Κινητοποιείται από επιθυμίες απαιτητικές, εγωιστικές, από ψυχική θέληση, από πνευματική ανταπόκριση. Αυτά είναι επίσης τύποι δύναμης. Όλοι μας αναγνωρίζουμε τη διαμάχη τους μέσα μας. Φαίνεται στις σκέψεις μας, στα συναισθήματά μας, στα οστά μας, στο δέρμα μας. Η νοητική μας διαμάχη αφορά ποιος τύπος δύναμης, ποιος τύπος ρεύματος συνείδησης θα επικρατήσει. Έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε τον έλεγχο αυτής της διαμάχης. Ναι. Με την νοητική μας δημιουργία, που αφορά μορφές σκέψης, σκεπτομορφές, μπορούμε να συνδράμουμε τα υγιή, θετικά ρεύματα σκέψης. Συνειδητά και με διάκριση μπορούμε να τα ζωογονήσουμε, να τα κινητοποιήσουμε. Με την νοητική μας δημιουργία, που αφορά μορφές σκέψης, σκεπτομορφές, μπορούμε συνειδητά και με διάκριση να αντισταθούμε στα προβληματικά ρεύματα σκέψης, αποξηραίνοντάς τα, ακινητοποιώντας τα, αλλάζοντάς τους κατεύθυνση, αποδομώντας τα. Το γεγονός αυτό μας ανοίγει πάρα πολλές δυνατότητες. Ξεκινάμε από την πρόθεση της ψυχής μας να θέσει υπό τον έλεγχό της τα σώματα της προσωπικότητάς μας. Αν και εμείς το θέλουμε, τότε πρέπει και ο φυσικός μας εγκέφαλος να το αναγνωρίσει και να το θυμάται. Ας επισημάνουμε. Βλέπετε πώς διαχωρίζω την πρόθεση της ψυχής και το θέλω της προσωπικότητάς μας. Γιατί στην παρούσα εξελικτική φάση για την οποία μιλάμε, είναι δύο πόλοι διαφορετικής συνείδησης. Μπορεί και να μην συνδυάζονται, να μην έχουν καν ένδο επικοινωνία. Βλέπετε πώς είναι ο εγκέφαλός μας μέσα στη διαδικασία. Αν το φιλοκάρδι μας το θέλει με όλη του τη δύναμη,
ας φροντίσουμε και ο φυσικός μας εγκέφαλος να ενεργοποιήσει αντίστοιχο πρόγραμμα επίτευξης. Να καταγράφει αισθαντικά και κινητικά τα σήματα της ψυχής μας. Να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της, αποθώντας και καταστέλλοντας τα σήματα της προσωπικότητας. Να μεταδίδει στην προσωπικότητα το μήνυμα «Μείνε σε σιωπή», «Γίνε δεκτική», «Εργάσου για αυτό που η ψυχή εκπέμπει». Τι εκπέμπει η ψυχή? Εκπέμπει σαν ήλιος τις ακτίνες της, τη ζωτικότητά της, τη θερμότητά της, για να κάνει την ύλη των σωμάτων μας να ζωτικοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί. Αρχικά η ύλη του νου μας μαθαίνει να ανταποκρίνεται στρεφόμενη σαν ηλιοτρόπιο στον ήλιο και εκπαιδευόμενη στις αρχές και τους νόμους της ψυχής, τους νόμους της αγάπης. Τελικά, η ύλη μας απορροφά τόση ενέργεια από την ψυχή μας που κατορθώνουν να συνεχίσουν στον ίδιο ηλιακό τόνο. Αυτό μας δίνει συνειδητή ευθυγράμμιση και σταθερή πρόθεση. Έτσι, ο οφθαλμός του νου μας, αυτός ο εθερικός δημιουργικός μηχανισμός, αν και βρισκόμαστε μέσα στις ατυξοότητες της καθημερινότητας, μπορεί και διατηρείται στο φως της ψυχής. Καταγράφει τη σχέση του με την ψυχή. Αναγνωρίζει τη γεφύρωσή τους. Ανυψώνει το νου μέσα στο βασίλειο των ψυχών. Με χαρά δεσμεύεται στο έργο της ψυχής. Με τον διαλογισμό ανακαλύπτουμε ότι είμαστε ψυχή. Ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε ο παρατηρητής. Όταν είμαστε παρατηρητής, τότε βλέπουμε και επιβλέπουμε τις ενέργειες και τις ποιότητες που λειτουργούν μέσα από εμάς. Μπορεί να είναι είτε από την κατεύθυνση της πνευματικής πραγματικότητας, είτε από την κατεύθυνση του κόσμου της καθημερινότητας. Είναι πορεία. Είναι έργο το να αποκτάμε ως ψυχή, ως παρατηρητής, συνειδητή επίγνωση για οτιδήποτε αφορά τις φυσικές, συναισθηματικές και νοητικές καταστάσεις της προσωπικής μας ύπαρξης. Γιατί η ορθή παρατήρηση της πραγματικότητας από το πεδίο της ψυχής οδηγεί σε ορθή νοητική αντίληψη και φώτιση του εγκεφάλου. Δύο ιδιότητες επιτυγχάνουμε εμένοντας τη στάση της ορθής νοητικής παρατήρησης. Απόσπαση και διάκριση. Καλλιεργούντας μία καθαρή αντίληψη μέσω της παρατήρησης, δεν ερμηνεύουμε, δεν κρίνουμε, δεν επικρίνουμε, δεν υπερθεματίζουμε. Αρνούμαστε τις αναλύσεις από τον κατώτερο νου. Αρνούμαστε τα φαινόμενα του κατώτερου ψυχισμού. Κατορθώνουμε να αποσπόμαστε από τον πόνο και τη λύπη, την οργή και τις διαταραχές των αισθήσεων.
κατορθώνουμε να διακρίνουμε μέσα στον κόσμο των φαινομένων, όπου οι κάθε είδους μορφές δρούν. Κατορθώνουμε να γινόμαστε εκείνος που δεν είναι ό,τι φαίνεται με τις αισθήσεις της πλάνης, της θυμαπάτης, της ψευδαπάτης. Γινόμαστε εκείνος που είναι, ελεύθερος από πλάνες και θυμικές αυταπάτες και ψευδαπάτες. Στεκόμαστε ως ψυχή, ως φωτισμένος νους, θείος και δρόν παρατηρητής. Η παρατήρηση αυτή φέρνει την απόσπαση και η απόσπαση την απόσυρση. Απόσυρση εδώ σημαίνει τη συμπύκνωση της συνείδησής μας μέσα στον εσωτερικό μας παρατηρητή, την ψυχή μας. Τότε η δράση μας φτάνει να γίνει απευθείας η δική της δράση. Στα αρχαία ασκληπία, όπου οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν ολιστικά, υποβάλλονταν σε σωματική και ψυχική αποτοξίνωση, δηλαδή κάθαρση. Ο Καζαντζάκης έλεγε «Να ελευθερωθείς από την αμάθεια, από την κάκητα, από το φθόνο, από το φόβο, την τεμπελιά, τις φανταχτερές ψεύτικες ιδέες και τέλος να ελευθερωθείς από τα είδωλα, όλα τα είδωλα, ακόμα και τα πιο σεβαστά και αγαπημένα». Η διαδικασία και της ψυχικής και της σωματικής αποτοξίνωσης απαιτεί αφαίρεση και εσωτερική ανακαίνιση. Η σύγχρονη ψυχολογία ανακαλύπτει πως η εσωτερική αποτοξίνωση, η κάθαρση και η αναδιευθέτηση του εσωτερικού μας κόσμου περνούν από τρία στάδια. Την εξομολόγηση, τη μετάνοια και τη συγχώρεση. Τα στάδια αυτά αποτελούν πανίσχυρα ψυχολογικά εργαλεία. Εξομολόγηση γίνεται όταν βλέπουμε και παραδεχόμαστε την ύπαρξη δηλητηρίων μέσα μας. Δηλητήρια των αισθήσεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων που μολύνουν τη συνείδηση. Η διαδικασία της συγχώρεσης είναι διαδικασία μετουσίωσής τους. Η διαδικασία της μετάνοιας ζητά την αναγέννησή μας από το νέο υγιή ψυχικό σπόρο. Στο βουδισμό αναφέρουν ως αντίδοτο για ό,τι μολύνει τη συνείδηση την αταραξία που φέρνει απάθεια, την πειθαρχία στους θείους νόμους και τη σοφία της ενότητας των πάντων. Έτσι ελευθερωνόμαστε από όλους αυτούς τους περιορισμούς της ίδιας μας της μορφής και έτσι ορθά, με διάκριση και απόσπαση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψυχικές μας δυνάμεις μέσα στην ύλη, με σκοπό να βοηθήσουμε αρχικά τον εαυτό μας και τελικά το περιβάλλον μας, την ανθρωπότητα ολόκληρη, τον πλανήτη μας. Ο οφθαλμός του νου μας γίνεται στοχαστής προς τα άνω και παρατηρητής προς τα κάτω.
στοχάζεται. Ο νους μας σημαδεύει το στόχο του και τον ερευνά. Διερευνά. Παρατηρεί. Ο νους μας παρακολουθεί ένα στόχο και καταγράφει. Διορά. Γι' αυτό κάθε πράξη στοχασμού σε όλο ένα ανώτερο νοητικό προσανατολισμό και παρατήρησης από όλο ένα ανώτερο νοητικό προσανατολισμό είναι και συγκεκριμένη και πραγματική εμπειρία. Στην εμπειρία αυτή και γινόμαστε ρεύμα ανωδικής ενέργειας με αυξανόμενη ευχέρεια και αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα του πνεύματος όλο ένα και περισσότερο. Το ανωδικό μας ρεύμα αυτό μπορούμε να το εμβαπτίζουμε στην ενέργεια της ψυχής και του πνεύματος και να το χρωματίζουμε από τις ανώτερες ποιότητές τους. Μια τέτοια πράξη στοχασμού και παρατήρησης με συνειδητή ευθυγράμμιση και σταθερή πρόθεση είναι ο κήπος μου, που αποτελεί το θέμα του 5ου CD της σειράς «Εσωτερική αυτογνωσία». Ο κήπος είναι έργο εσωτερικής προσαρμογής. Είναι ευκαιρία για εξειδικευμένη εκγύμναση του εαυτού μας. Να επιτύχουμε σιγή του εξωτερικού εαυτού. Να αποσπάσουμε την προσοχή μας και άρα να απελευθερώσουμε τη δύναμη της σκέψης μας από τα καθημερινά εξωτερικά σκηνικά. Έτσι, η δημιουργική μας φαντασία οδηγείται προς τα πράγματα της ψυχής. Με το φως της ψυχής μας αποκτάμε αυτογνωσία. Ανακαλύπτουμε κρυμμένα κομμάτια του εαυτού μας. Βρίσκουμε ισορροπίες. Χαιρόμαστε κάθε νέο στάδιο. Ακόμα κι αν δεν είναι ωραία αυτά που ανακαλύπτουμε, τα αποδεχόμαστε ως μέρος μας. Παρατηρούμε, δρούμε, στοχαζόμαστε. Ποιος είναι ο κήπος? Ο κήπος μας είναι ένας εθερικός χώρος, όπου κατά τη διάρκεια της άσκησης κάνουμε συμβολικές νοητικές πράξεις, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των οποίων επιφέρουν μέσα στην προσωπικότητά μας αντίστοιχα αποτελέσματα. Θέλουμε αλλαγές στη ζωή της προσωπικότητάς μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε εκείνες τις δραστηριότητες που κρίνονται ως αναγκαίες για τη συγκέντρωση ενός κεφαλαίου δύναμης, που θα χρησιμοποιηθεί στην αλλαγή. Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη. Στρέφουμε λοιπόν τη σκέψη μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο και τη συγκρατούμε εκεί. Έτσι φτιάχνεται ένα εστιακό σημείο. Έτσι φτιάχνουμε ένα προσωπικό κέντρο σκέψης, ανάλογο με τη δυναμικότητα της σκέψης μας και το θέμα της σκέψης μας. Στη θετική του εκδοχή παράγεται ένας σκοπός που μας προάγει. Στην προβληματική του εκδοχή παράγεται μία
αιμονή μας. Σε όλες τις περιπτώσεις η ενέργειά μας εκεί θα συσσωρευτεί, σε αυτό το προσωπικό κέντρο σκέψης, που είναι δεξαμενή δύναμης και ενέργειας. Το ενεργειακό κεφάλαιο ολοένα θα αυξάνει, καθώς η ενέργειά μας, συνεχίζοντας να ακολουθεί τη σκέψη μας, θα το τροφοδοτεί. Ο κήπος μας είναι ένα προσωπικό κέντρο σκέψης, στο οποίο η ενέργεια που θα ακολουθεί τη σκέψη μας θα συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τι θα γίνει αυτή η συσσωρευμένη ενέργεια? Σε τι θα χρησιμεύσει? Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια για τους σκοπούς μας. Το ενεργειακό αυτό κεφάλαιο θα ανανεώνεται με την επανάληψη της άσκησής μας. Νέα κατάθεση, χρήση, αποτελέσματα. Από τους καρπούς της εκεί χρήσης θα στείλουμε παντού ενέργεια αλλαγής, αναδόμησης. Τι φανταζόμαστε με τη λέξη κήπος? Λουλούδια, δέντρα, φύση. Ίσως αυτά έχει ο κήπος μας. Λιμνούλες, καλλιέργειες, όργωμα, σπορά. Ίσως αυτά έχει ο κήπος μας. Έρημο, πετρώδι εδάφη, ζεν αντίληψη. Ίσως αυτά έχει ο κήπος μας. Καλλιεργημένος, εγκαταλελειμμένος, επιτηδευμένος, απλός. Λίγο απ' όλα. Ίσως έτσι να είναι ο κήπος μας. Μέσα στο ενεργειακό ατομικό μας κανάλι έχουμε ορίσει τον ατομικό μας χώρο σαν ένα εργαστήριο για την ψυχή μας, όπου, ξεχωρίζοντας την ενέργεια της δικής μας προσωπικότητας από τα ρεύματα του περιβάλλοντος, εργάζεται η ψυχή μας πάνω στην ύλη της, στην ύλη της προσωπικότητάς μας. Την καθαρίζει, την εμψυχώνει, τη μετουσιώνει, μεταμορφώνοντας τη ζωή μας, τις προσδοκίες μας, τα θέλω μας, τις σχέσεις μας, τις προοπτικές μας. Πού βρίσκεται ο κήπος μας? Ο κήπος μας μπορεί να βρίσκεται ως χώρος σε οποιοδήποτε σημείο του κεντρικού μας άξονα, στη χρυσή μας κεραία, στο χρυσό μας άξονα, στις χρυσές μας ρίζες. Όπου και αν βρίσκεται πάνω τους, εργαζόμαστε από τη θέση του παρατηρητή. Είμαστε δηλαδή στο υψηλότερο σημείο που μπορούμε να σταθούμε, κοιτάζοντας και καταγράφοντας την πραγματικότητα της ενεργειακής μας κατάστασης. Το υψηλότερο σημείο για τον καθένα μας διαφέρει. Μπορεί να είναι στην κεραία, πάνω από το κεφάλι, σε διάφορα ύψη. Μπορεί να είναι μέσα στο κεφάλι. Μπορεί να είναι μέσα στην καρδιά μας. Δύναμη, φως και ζωή
εισάγουμε από την πηγή της προσωπικότητάς μας. Πώς θα ονομάσουμε την πηγή? Ενάδα? Ηλιακό άγγελο? Πνευματική ψυχή? Η ψυχή μας? Είναι λέξεις που υποδεικνύουν μία σειρά περιεκτικότητας και δύναμης. Στο θεωρητικό μας τμήμα μιλάμε για όλα αυτά και τα αναλύουμε ως έννοιες. Στους διαλογισμούς μας συνήθως επικαλούμαστε τον ηλιακό άγγελο και την ψυχή μας. Η παρουσία της ενάδας εμφανίζεται ως ο πνευματικός πυνθύρας στην καρδιά μας. Το φως, η ζωή και η δύναμη που εισάγουμε φωτίζουν και έτσι αποκαλύπτουν τη φύση του κήπου μας, δηλαδή του τριπλού εθερικού μας σώματος, του νοητικού, του συναισθηματικού αισθαντικού μας σώματος και του σαρκικού φυσικού μας σώματος. Αποκαλύπτουν τη φύση της πράνα των σωμάτων μας, δηλαδή της ζωτικότητας που τους έρχεται από επίπεδα ανώτερα των δικών τους. Αποκαλύπτουν και τη φύση της ουσίας των σωμάτων μας, δηλαδή της ύλης των δικών τους επιπέδων. Αποκαλύπτουν αν η ουσία τους είναι ενεργή, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόμηση ενεργών οργανισμών, ενεργοποιημένων μορφών. Τεχνικά μιλώντας, ασχολούμαστε με στάδια πόλωσης και καταστάλλανσης. Έργο εξαιρετικά σημαντικό, στο οποίο η νοήμων ανθρωπότητα για πρώτη φορά συνειδητά μαθαίνει να συμμετέχει. Ασχολούμαστε με στάδια επίκλησης και εφέλκυσης δυνάμεων από επίπεδο σε επίπεδο. Έργο ζωτικό για ολόκληρο τον πλανήτη μας και για κάθε ζωή που βρίσκεται μέσα του και γύρω του. Είμαστε μια τέτοια ζωή. Πολωνόμαστε και κατασταλάζουμε. Επικαλούμαστε και εφελκύουμε. Το φως, η ζωή και η δύναμη που εισάγουμε στον κήπο της προσωπικότητάς μας ενεργοποιούν πολικότητες, που σημαίνει ότι άλλοτε παράγονται νέοι δεσμοί και άλλοτε ακυρώνονται δεσμοί. Έτσι η πράνα, ο εθέρας και η ουσία, οι τρεις ταυτόσιμες λέξεις που η σχέση τους υποδηλώνει διαφορετικό ρόλο σε μία κοινή δράση, οργανώνονται σε δημιουργικό έργο, ενεργοποιώντας αποτελέσματα. Αυτό γίνεται από το νου μας προς την ψυχή μας. Απαντάει η ψυχή μας και συνδέονται. Τότε η κοινή τους δράση στρέφεται μέσα στον κήπο μας. Από κοινού δρούν. Οργανώνουν δημιουργικό έργο. Ενεργοποιούν αποτελέσματα. Λέμε ότι δρά η ψυχή μας διά του νου μας ή δρά ο εμψυχωμένος νους μας. Ας δούμε πώς γίνεται ο ηλιακός οραματισμός για τον κήπο μας. Η θέση του κήπου της προσωπικότητάς μας που θα περιγράψουμε
προτείνεται να είναι πάνω από το κεφάλι επί της χρυσής μας κεραίας. Ο οραματισμός μας επί του χώρου του κήπου μας προτείνεται να είναι εποαστικός, δηλαδή να δίνουμε χρόνο και ενέργεια σαν να εποάζουμε, να τροφοδοτούμε μέσα του τη ζωή και τις υγιείς συνθήκες της, να επιτυγχάνουμε ανθοφορία και καρποφορία. Όμως, ο εποαστικός οραματισμός δεν είναι μόνο τροφοδοτικός. Είναι και εξαλειπτικός στα αποτελέσματά του. Ακυρώνει, διαγράφει, εξαλείφει. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη. Γιατί πώς αλλιώς θα κάνουμε τις αλλαγές που μας χρειάζονται? Η προσωπικότητά μας συναρμολογείται ανά πάσα στιγμή με τα χαρακτηριστικά της ψευδαπάτης, της θυμαπάτης, της πλάνης. Δυναμικές αποκοπές και διαρκείς καθάρσεις χρειαζόμαστε. Στην προσωπικότητά μας, το φυσικό, βιολογικό μας σώμα απαιτεί κάθε λογής φροντίδα. Το αισθαντικό μας σώμα χρειάζεται να απαλλαχθεί από τις προβληματικές χρήσεις του και να ρυθμίσει τις θυμικές του προδιαγραφές. Το συναισθηματικό μας σώμα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις νευρολογικές και ορμονικές μας διακυμάνσεις. Το νοητικό μας σώμα άγεται και φέρεται από την παρουσία νοητικών χασμάτων που το διασπούν και το διαχέουν. Εξισορροπήσεις και απελευθερώσεις χρειαζόμαστε. Ας δούμε τα γενικά στάδια ενός εποαστικού οραματισμού. Ευθυγράμμιση περί συλλογή των σωμάτων της προσωπικότητάς μας. Βεβαίωση προς την ψυχή. Ήρεμος προσανατολισμός σκέψης πάνω στη βεβαίωση που προς την ψυχή εκφωνήσαμε. Διαλογισμός παρατήρησης, επόασης, εργασίας πάνω στο θέμα που έχουμε, ο κήπος μας. Επιβεβαίωση της σταθερής ψυχικής απόφασης. Ας τα δούμε αναλυτικά. Ευθυγράμμιση περί συλλογή των σωμάτων της προσωπικότητάς μας. Οργανώνουμε το ατομικό μας κανάλι. Χρυσή κεραία, χρυσός άξονας, χρυσές ρίζες. Οραματιζόμαστε τους φορείς της προσωπικότητάς μας σαν ομόκεντρες σφαίρες μέσα στη σφαίρα της ψυχής μας. Το κέντρο των φορέων μας είναι ο πνευματικός μας πυνθήρας, στο κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Συγκεντρώνουμε τις ενέργειές μας. Αναγνωρίζουμε την κυριαρχία της ψυχής μας και αφινόμαστε στις ενέργειες της ψυχής μας
και του πνευματικού μας πυνθύρα. Βεβαίωση προς την ψυχή. Εσωτερικευόμαστε και εκφωνούμε με σαφήνεια και διάβγεια από το ψηλότερο σημείο της νόησής μας, απευθυνόμενοι στην ψυχή μας. Είμαι ένα σημείο φωτός μέσα στο μεγαλύτερο φως σου. Είμαι ένα νήμα στοργικής ενέργειας μέσα στο ρεύμα της Θείας Αγάπης Σου. Είμαι ένα σημείο πυρός μέσα στη φλόγα Σου. Και έτσι ήσταμε μέσα στη δράση της καρδιάς Σου. Και έτσι ιστάμενος γίνομαι εσύ. Εγώ, ο νους, σου παραδίδομαι ψυχή. Ήρεμος προσανατολισμός σκέψης. Σκεφτόμαστε τη σημασία των λόγων που απευθύναμε στην ψυχή μας. Τον τρόπο που είμαστε μέρος της, τμήμα της. Τον τρόπο που μας περικλείει και μας αγκαλιάζει. Τον τρόπο που ταυτιζόμαστε μαζί της, παραδίδοντάς της κάθε μας σκέψη, συναίσθημα, αίσθηση. Κάθε μας κύτταρο. Σκεφτόμαστε τον τρόπο που ανασένουμε μαζί της. Τον συγχρονισμό που αναζητούμε. Τον τρόπο που την εμπιστευόμαστε. Που πιστεύουμε στην ύπαρξή της και στην παρουσία της. Τον τρόπο που αφινόμαστε στη χάρη της, στις δυνάμεις της, στην όθησή της. Νιώθουμε. Σιγά σιγά αποσπόμαστε από τις συνήθεις καταστάσεις μας και παίρνουμε τη θέση του παρατηρητή. Ελέγχουμε τη στάση μας, τη διαφάνεια της σκέψης μας, τη σιωπή μας. Ως ένα με την ψυχή μας, παίρνουμε θέση ψηλά στη χρυσή μας κεραία. Είμαστε παρατηρητές του εαυτού μας. Διαλογισμός εποαστικός πάνω στο θέμα που έχουμε, ο κήπος μας. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον κήπο μας. Το κέντρο του κήπου μας ταυτίζεται με την κεραία μας. Βρίσκεται ανάμεσα στη θέση του παρατηρητή που είναι το υψηλότερο σημείο της νόησής μας και στο 7ο ενεργειακό μας κέντρο πάνω από το κεφάλι μας. Εστιασμένοι στον κήπο μας, καταγράφουμε τι παρατηρούμε. Απρόσωπα, χωρίς συναίσθημα, μόνο παρατηρούμε. Δεν κρίνουμε, δεν συμμετέχουμε ως αίσθηση.
Μόνο παρατηρούμε. Απρόσωπα. Μέσα στη σιωπή της προσωπικότητάς μας καταγράφουμε πώς είναι ο κήπος μας. Αναλυτική καταγραφή όλων των δεδομένων του. Μέγεθος, όρια, περιεχόμενο, ποιότητες, χρώματα, ήχη, σιωπή, παρουσία ή απουσία έμψυχων όντων. Σταδιακά επιτρέπουμε στις αισθήσεις μας να συμμετέχουν. Η αισθαντικότητά μας πώς το βιώνει. Τι έχει να μας πει. Παρατηρούμε. Καταγράφουμε. Απρόσωπα. Αφήνουμε το συναίσθημά μας να ενεργοποιηθεί. Τι νιώθουμε. Ποιο μέρος του σώματός μας έχει συμπτώματα. Τι συμπτώματα. Παρατηρούμε. Καταγράφουμε. Απρόσωπα. Φέρνουμε τη συνήθη μας σκέψη από την αφωνία σε νοερή εκδήλωση. Είναι υπερφύαλη ή με σύμπλεγμα κατωτερότητας. Επικρίνει. Θυμώνει. Βαριέται. Μας θυματοποιεί. Ή γίνεται σβούρα, απαιτεί, δίνει εντολές, επιβάλλει αλλαγές. Παρατηρούμε, καταγράφουμε, απρόσωπα. Εσωτερικευόμαστε. Αφήνουμε τον ήλιο της ψυχής μας να μας κατακλείσει. Οραματιζόμαστε τις ακτίνες του. Να ακυρώνουν τις αισθήσεις μας. Να γαλινεύουν το συναίσθημά μας. Να ηρεμούν τη σκέψη μας. Παρατηρούμε, καταγράφουμε, είμαστε η ψυχή μας. Εστιασμένοι στον κήπο μας, παρατηρούμε εκ νέου. Συμμετέχουμε με διάθεση ψυχής, διάθεση ηλιακή. Είμαστε ήλιοι. Ζεσταίνουμε το είναι μας. Ζεσταίνουμε και τον κήπο μας. Παρατηρούμε. Καταγράφουμε. Είμαστε τροφοδότες ζωής. Με τα μάτια του ήλιου μας, καταγράφουμε εκ νέου τον κήπο μας. Είναι ίδιος. Μήπως ακυρώθηκε γιατί αλλάξαμε επίπεδο παρατήρησης. Μήπως ζωντάνεψε γιατί ηλιακά τον τροφοδοτήσαμε. Οραματιζόμαστε. Παρατηρούμε. Καταγράφουμε.
εσωτερικευόμαστε. Αφήνουμε τον ήλιο της ψυχής μας να καθοδηγήσει τον οφθαλμό του νου μας. Έτσι οραματιζόμαστε τις ακτίνες του, να σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική του κήπου μας. Έτσι παρατηρούμε τα στοιχεία που οι ακτίνες του αναδεικνύουν. Τι αλλάζουν. Τι δομούν. Τα καταγράφουμε. Αυτά θα ακολουθήσουμε. Τα ονοματίζουμε ήρεμα, μεθοδικά. Έτσι κατεβαίνουμε από το παρατηρητήριό μας μέσα στην έκθεση του κήπου μας. Είναι προέκταση της ψυχής μας. Είναι ο μικρόκοσμος της προσωπικότητάς μας. Ονοματίζουμε τις εργασίες που καθημερινά θα εκτελούμε στον κήπο μας και επιβεβαιώνουμε. Εγώ, ο νους, γίνομαι ψυχή, γίνομαι ήλιος. Ήλιος, ψυχή, νους. Ήλιος, ψυχή, νους, μικρόκοσμος. Ως εμψυχωμένοι νόες κυκλοφορούμε στον κήπο μας. Ως εμψυχωμένοι νόες οργανώνουμε τον κήπο μας. Ως εμψυχωμένοι νόες τραγουδάμε, χορεύουμε, καλλιεργούμε, χτίζουμε και εξαλείφουμε, δομούμε και αποδομούμε. Ως εμψυχωμένοι νόες σχετιζόμαστε, σιωπούμε, διαλογιζόμαστε. Επιβεβαίωση της σταθερής ψυχικής απόφασης. Ίσταμαι στο κέντρο του πνευματικού μου σπινθήρα, στο κέντρο της καρδιάς μου, σταθερός, δεκτικός στις δυνάμεις της ψυχής μου. Αγάπη, θέληση, νοημοσύνη είναι δικές μου. Η ψυχή μου ένα με την ψυχή των πάντων οδηγεί την ύλη μου στην καθημερινότητά μου. Μέσα στο ατομικό μου κανάλι εφαρμόζω την αγάπη, τη θέληση, τη νοημοσύνη της ψυχής μου μέσα στην προσωπικότητά μου.
έχοντας βιώσει τον εποαστικό διαλογισμό για τον κήπο, ας δούμε ποιες είναι οι φάσεις μιας κυρίως διαλογιστικής εργασίας με το θέμα αυτό. Ο κήπος μας είναι η εφαρμογή της αγάπης της ψυχής μέσω του οφθαλμού του νου. Είναι ένα ερευνητικό και μεταβατικό εργαστήρι, στο οποίο αποκτάμε αίσθηση εθερικών σχέσεων. Αίσθηση νοήμονος εποπτείας. Αίσθηση προσανατολισμού στο καλό, το ωραίο και αγαθό. Αίσθηση του έμψυχου μαγνητισμού που μας αλλάζει. Αίσθηση της εντύπωσης που μας αποτυπώνεται μέσα στις νοητικές και εγκεφαλικές μας διεργασίες. Όταν επιτυγχάνουμε επαφή με τις ανώτερες δυνάμεις και βιώνουμε πνευματική ισροή, τότε χρειάζεται να διαχειριστούμε επικοδομητικά μέσα μας τις ροές αυτές. Γιατί είναι ένα ενεργειακό κεφάλαιο που χρειάζεται τοποθέτηση, φροντίδα, έλεγχο. Όταν πραγματοποιούμε διαλογισμό, η διαχείριση αυτή είναι η κυρίως διαλογιστική εργασία και περιλαμβάνει φάσεις. Ας δούμε αναλυτικότερα φάσεις από το στάδιο της κυρίως διαλογιστικής εργασίας με το θέμα «Ο κήπος μας». Η θέση του κήπου της προσωπικότητάς μας πάλι τοποθετείται πάνω από το κεφάλι μας επί της χρυσής μας κεραίας. Έχει προηγηθεί η επαφή με τις ανώτερες δυνάμεις και η πνευματική ισροή. Ηλιακός οραματισμός για τον κήπο μας. Προετοιμασία παρατηρητή. Διατηρούμε το ενεργειακό δυναμικό. Είμαστε μέσα στο ατομικό μας κανάλι, με χρυσή κεραία, χρυσό άξονα, χρυσές ρίζες. Οραματιζόμαστε τον ήλιο της ψυχής μας ψηλά, επί της χρυσής μας κεραίας. Οι ακτίνες του ήλιου της ψυχής μας διαποτίζουν ολόκληρο το κανάλι μας. Οραματιζόμαστε το νοητικό μας, το ανώτερο που μπορούμε να έχουμε ως παρατηρητής, να ανέρχεται επί της χρυσής κεραίας και να στέκεται κάτω από τον ήλιο της ψυχής μας. Αυτό σημαίνει ότι το νοητικό μας εκεί ψηλά, ο παρατηρητής που είμαστε, είναι ακόμα περισσότερο ενεργοποιημένος και δεκτικός στις ενέργειες της ψυχής μας. Πιθανόν να καταγράφουμε σωματικά θέρμη ή άλλο τρόπο ενεργοποίησης. Ο παρατηρητής κοιτάζει ψηλά, κάνει σχέση με την ψυχή, επικαλείται,
και ευελκύει τις δυνάμεις της ψυχής. Φάση παρατήρησης. Πλήρης δυνάμεων ψυχής, στρέφει τους οφθαλμούς του προς τα κάτω, επί της κεραίας μας, και βλέπει τον κήπο της προσωπικότητάς μας. Έναν μεγάλο χώρο, μία πλατφόρμα, οι ενέργειες της οποίας έχουν τον μικρό κόσμο της ύλης της προσωπικότητάς μας. Είναι ένας συμβολισμός. Τα σύμβολα μας αποκαλύπτουν. Φάση καταγραφής. Ο καθένας παρατηρεί τον κήπο το δικό του και καταγράφει πώς είναι. Μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Να τον διευρύνει ή να τον μικρύνει. Να τον καλλιεργήσει ή να δει ειδική αρχιτεκτονική. Να τον καθαρίσει ή όχι. Παρατηρεί αν υπάρχουν κτίρια, ζώα, πουλιά και έντομα, χλωρίδα, πανίδα, ορυκτά. Παρατηρεί αν υπάρχουν άνθρωποι, αν υπάρχει κάποιο ιερό. Ο οραματισμός του κήπου είναι πάντοτε εξειδικευμένος. Ο καθένας βλέπει τα δικά του στοιχεία και από φορά σε φορά κάνει τις δικές του παρεμβάσεις. Ημερολόγιο κήπου. Διατηρούμε ένα ημερολόγιο στο οποίο γράφουμε πώς είναι ο κήπος μας και πώς εξελίσσεται. Αν οι παρεμβάσεις μας είναι προς θετική κατεύθυνση, ποια είναι τα αποτελέσματα. Αν αποδεικνύονται άναρχες παρεμβάσεις, ποια είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειες. Φάση εργασίας. Παρατηρούμε. Η φάση αυτή του διαλογισμού μετά την παρατήρηση και καταγραφή του κήπου είναι φάση εργασίας. Ο καθένας εκτελεί εργασίες με τη δική του προτεραιότητα. Άλλος πρώτα καθαρίζει, ας πούμε, από τα φύλλα. Άλλος σχεδιάζει παρτέρια. Άλλος απλά ανακαλύπτει μια λιμνούλα και κάθεται. Αυτά είναι παραδείγματα και όχι προτροπές εργασίας. Θέστε εσείς τις προτεραιότητές σας. Ξεκινήστε να εκτελείτε κάτι. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Μπορείτε να τον αλλάξετε. Όταν η εργασία αυτή γίνεται εξατομικευμένα και ο καθένας εκφράζει τα αποτελέσματα της εργασίας του, τότε
ο καθοδηγητής μπορεί να προτείνει διάφορες παρεμβάσεις, τις οποίες οραματικά ακολουθώντας, φτάνουμε σε εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Η εργασία στο τμήμα αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ ώρα. Είναι σημαντικό να επανερχόμαστε στις προτεραιότητές μας και να βλέπουμε αν παρεκκλίνουμε, αν ξεχνιόμαστε. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αλλάξουμε τις προτεραιότητες, αν αυτό θέλουμε. Όλα τα στάδια τα γράφουμε αναλυτικά στο ημερολόγιό μας. Παρατήρηση, προτεραιότητες, εργασία, παρεμβάσεις. Διαρκής επαναπροσδιορισμός, αποψυχή. Ανά πάσα στιγμή ο παρατηρητής, που είναι και ο εργαζόμενος, μπορεί να στραφεί στην ψυχή και να ζητήσει βοήθεια, να την επικαλεστεί και να εφελκίσει ενέργεια. Η ενέργεια μπορεί να είναι αόριστη ή να ονοματίζεται συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη, να ζητά διάβγεια. Με την ενέργεια που παραλαμβάνει, στρέφεται στον κήπο και ξανακοιτά με άλλα μάτια. Ξανακοιτά με διάβγεια. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές με την ίδια ή διαφορετική ποιότητα. Κάθε φορά καταγράφουμε, αναθεωρούμε, οργανωνόμαστε, εργαζόμαστε. Το ιερό. Το προτελευταίο βήμα είναι η δημιουργία ενός ιερού και η δημιουργία ενός ησυχαστηρίου στο καλύτερο σημείο του κήπου μας. Και δεν υπάρχει καλύτερο από το σημείο της κεραίας μας, όπου βρίσκεται ο κήπος μας. Οργανώνουμε το ιερό μας με το βωμό του και ό,τι άλλο θέλουμε. Η δόμηση του ιερού μας πρέπει να ικανοποιεί την καρδιά μας. Πρέπει να μας δημιουργεί τα συναισθήματα εκείνα με τα οποία στρεφόμαστε ακόμα περισσότερο μέσα μας, προς ό,τι ιερότερο έχουμε. Με αυτό μαθαίνουμε να πληρούμαστε, αλλάζοντας το ενεργειακό μας δυναμικό, διευρύνοντας το ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο. Μαθαίνουμε να ταυτιζόμαστε με ό,τι ιερότερο. Εδώ, στο ιερό του κήπου μας, μπορούμε να προσευχηθούμε, να επικαλεστούμε, να διαλογιστούμε, να σιωπήσουμε. Μπορούμε κάθε φορά που ερχόμαστε στο ιερό μας να δοκιμάσουμε κάτι από όλα αυτά και πάντοτε να καταγράφουμε στο ημερολόγιο μας τις εντυπώσεις μας. Όταν το κάνουμε,
θα εκπλαγούμε για τη διαδικασία η οποία αλλάζει μέσα μας. Το ησυχαστήριο. Πολλές φορές μπορούμε να πηγαίνουμε στο ησυχαστήριο. Το οργανώνουμε όπως εμείς θέλουμε. Είναι για να ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα. Όχι μόνο να ηρεμεί αυτό που ονομάζουμε νεύρα της προσωπικότητας, αλλά να ηρεμεί από την υπερδιέγερση των ενεργειακών εφαρμογών, από την υπερένταση της επαφής με τον ανώτερο κραδασμό. Μαθαίνουμε εκεί στο ησυχαστήριο να βοηθάμε την αφομοίωση των ανώτερων κραδασμών από το σώμα μας, από τους φορείς μας. Εκεί στο ησυχαστήριο μαθαίνουμε τα σώματά μας να προσαρμόζονται, γιατί χρειάζονται χρόνο καταγραφής του κραδασμού, αφομοίωσης του κραδασμού, παρατήρησης των αποτελεσμάτων του κραδασμού μέσα σε κάθε σώμα μας. Οι ασκήσεις αυτές στον κήπο μας μπορούν να επαναλαμβάνονται, γιατί δεν είναι ποτέ ίδιες. Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει μεταμόρφωση του κήπου μας, ημών των ιδίων. Μεταμόρφωση του εαυτού μας. Κάθε φορά οι ενέργειες της ψυχής μας, διά του νου μας, εδραιώνονται όλο και περισσότερο μέσα στον κήπο μας, μέσα σε όλη του τη φύση, μέσα στην αρχιτεκτονική του, στο ησυχαστήριό μας και στο ιερό μας. Άνοιγμα κήπου σε άλλους. Όταν θα νιώσουμε έτοιμοι, μπορούμε να προσθέσουμε το άνοιγμα του κήπου και σε άλλους. Θα εκπλαγούμε από τις αντιδράσεις. Αποτελέσματα διαρκούς εμψύχωσης. Πάντοτε θα ολοκληρώνουμε αφήνοντας τον κήπο μας σε σιωπή αφομοίωσης των δημιουργιών της ψυχής. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές και ο παρατηρητής μας, ο ανώτερος νους τον οποίο διαθέτουμε, αλλάζει, καθώς η διαδικασία αυτή ολοένα και περισσότερο τον εμψυχώνει. Επίσης η εργασία του μέσα στον κήπο τον κάνει να μπορεί να ορίζει τα σώματα της προσωπικότητας, αλλά και τον δικό του κατώτερο εαυτό του νοητικού ολοένα και καλύτερα. Ροή σε οκτάρι. Από την ψυχή, στο νου, στον κήπο μας, οι ενέργειες ρέουν σαν ένα οκτάρι. Από την ψυχή μας, στον κήπο μας, στην καρδιά μας, η ενέργεια ρέει σαν ένα οκτάρι. Ψυχή, κήπος, καρδιά ανάμεσα στις ομοπλάτες. Ήρεμα καταγράφουμε τη δυνατότητά μας να έχουμε αυτά τα οκτάρια σε ροή.
να υπάρχει επαφή δηλαδή μεταξύ των τμήματων αυτών της ύπαρξής μας. Τι καταγράφει ο εγκέφαλος? Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ξεχνάμε τον φυσικό μας εγκέφαλο που την καταγράφει. Πολλά από τα συμβάντα είναι αδύνατον να τα καταγράψει. Τον βοηθάμε στη συμμετοχή του γράφοντας το ημερολόγιό μας. Την εργασία αποδίδουμε στον ήλιο της ψυχής μας, εκεί ψηλά, και ακόμα ψηλότερα στην καρδιά του ήλιου, όπου φθάνει η υποδοχή της κεραίας μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ολοκληρώνοντας το διαλογισμό μας, πάντοτε εκτελούμε σταθερές διαδικασίες επαναπροσδιορισμού μας για το πώς είναι οργανωμένα τα ηλεκτρομαγνητικά μας πεδία, ώστε ένσαρκα, δηλαδή πιο πυκνά, να κουμπώσουμε όμορφα και φυσιολογικά στα βιολογικά μας ρεύματα, που είναι ο μικρόκοσμος. Έτσι ολοκληρώνουμε με τις διαδικασίες γύρωσής μας και απόδοσης του όλου έργου στην πηγή από την οποία προήλθαν οι ροές που χρησιμοποίησαμε. Όταν η απόφασή μας είναι σταθερή, παράγεται έργο που γίνεται συνήθεια. Έτσι συμβαίνει συσσόρευση αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται τόσο στον εσωτερικό μας κόσμο, όσο και στην εξωτερική μας ζωή. Η διαδικασία που συμβαίνει στο νου μας δρά στο πυκνό φυσικό πεδίο αυτόματα και αναπόφευκτα. Μαθαίνουμε να σταθεροποιούμε τη θέλησή μας και να ελέγχουμε ορθά το περιεχόμενο και τη διάρκεια της ενεργειακής μας κατάθεσης και εργασίας στο προσωπικό μας κέντρο σκέψης, ώστε να επιτύχουμε επάρκεια και αποτελέσματα. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι βρισκόμαστε μέσα στη φωτισμένη ατραπό, όπου το ανθρώπινο είδος συμμετέχει στη μάχη του πνεύματος με τη μικροκοσμική ύλη. Ολόκληρη η προσωπικότητά μας αποτελείται από τέτοια μικροσκοπική ύλη. Η ψυχή μας και το πνεύμα μας δίνουν μάχη μαζί της, με στόχο την εμψύχωσή της. Από καρδιάς δεσμευόμαστε στη νίκη του πνεύματος μέσα μας. Το ατομικό μας κανάλι είναι δημιουργικό εργαστήριο, εθερικός χώρος επεξεργασίας και οργάνωσης της ύλης μας, εμψύχωσης των σωμάτων της προσωπικότητάς μας. Η διαδικασία δόμησης μορφών σκέψεων εκ μέρους μας είναι μία διαδικασία την οποία ακόμα μαθαίνουμε. Έχουμε γεφύρωση του νου με την ψυχή και δράση της ψυχής διά του νου, ή αν το πούμε αλλιώς, δράση του εμψυχωμένου νου. Είναι μία κοινή δράση μέσα στον μικρό κόσμο της προσωπικότητάς μας. Ας δούμε ένα απόσπασμα επιστολής του διδασκάλου Θιβετανού που αφορά την άριστη τεχνική του κήπου, από το βιβλίο «Μαθητεία στη νέα εποχή», που αποτελεί οδοδείκτη για όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει το δρόμο της αλήθειας του. Αναφέρει ο διδάσκαλος: «Κάθε πρωί
επί 5 ή 10 λεπτά. Ασχολήσου με την τέχνη του οραματισμού. Μία δημιουργική τέχνη. Οραματίσου έναν απεριποίητο κήπο που επαναφέρεις στην τάξη και την ομορφιά. Ξαναφτιάξε αυτό τον κήπο και γέμισέ τον με λουλούδια, με το κελάριδισμα των πουλιών και με ό,τι έχεις οραματιστεί σαν τον κήπο των ονείρων σου. Δες να συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να γίνει η αποκατάσταση του κήπου και η ανάπτυξή του σε ομορφιά. Άφησε τη φαντασία σου να σε οδηγήσει μέρα με τη μέρα στο σταθερό έργο της αποκατάστασης και να θυμάσαι ότι στόχος αυτής της άσκησης είναι να εστιάζεις την προσοχή σου στην περιοχή του κέντρου άσνα της υπόφυσης. Μάθε εκεί την ικανότητα της οργάνωσης. Δεύτερον, όταν τα προβλήματά σου σε απασχολούν, όταν παρασύρεσαι από μία παλιά συνήθεια σκέψεως που ξέρεις ότι είναι λανθασμένη, αλλά που μέχρι τώρα έχει μια ρυθμική δύναμη πάνω σου, τότε αποτραβήξου στον κήπο σου, επιτυγχάνοντας μετατόπιση εστίασης και προσοχής του νου και εργάσου εκεί για ένα μικρό διάστημα. Με τον καιρό κάνε καταφύγιό σου τον μυστικό κήπο με μια στιγμιαία αντίδραση όταν είσαι απογοητευμένος και μην μένεις εκεί για μεγάλο διάστημα για να μην παρασυρθείς σε ονειροπόληση και υπεκφυγή της πραγματικότητας. Χρησιμοποίησε τον κήπο σου για να βρεις ισορροπία και με ηρεμία και γαλήνη να δεις τα θέματα της ζωής σου. Η ένωση με την ψυχή σου θα σε βοηθήσει να διαλύσεις τη δύναμη παλαιών μορφών σκέψεως. Η οργάνωση του κήπου μας μέσα στις ενέργειες και τις ροές του ατομικού μας καναλιού είναι νοητική δόμηση. Εργασία νοητική. Τον κήπο τον δημιουργούμε, τον τελειοποιούμε, τον χρησιμοποιούμε, τον αφιερώνουμε, τον καθιερώνουμε και τον συνδέουμε με την υπηρεσία. Η όλη διαδικασία βασίζεται στη σχέση των πολικοτήτων. Η θετική, δοτική μας πόλη πνευματικής και ψυχικής δύναμης συνεργάζονται με τα φυσικά μας κέντρα υλικής δύναμης, όταν αυτά στέκονται ανοιχτά, δεκτικά. Λέμε, το αγνό φως της λογικής και της κατανόησης διαλύει τις καταχνιές, μέσα στις οποίες επί πολύ καιρό έχω βαδίσει. Το ακτινοβόλο φως του ήλιου που λάμπει πάντα μέσα στην ομίχλη εξαφανίζει τις ομίχλες και διαλύει τα σύννεφα της ακατάπαυστης φροντίδας. Αυτός
ο ακτινοβόλος ήλιος βρίσκεται μέσα στο νου μου. Μέσα σε αυτόν τον ήλιο παραμένω. Με εργασίες σαν και αυτή του κήπου βοηθούμαστε στη διάνυση της φωτισμένης ατραπού, στη φώτιση της προσωπικότητάς μας, στη μεταμορφωτική εργασία της ψυχής μας. Εγώ, ο νους μου, συνδέω προσωπικότητα με ψυχή. Εγώ, η ψυχή μου, συνδέω την ψυχή των πάντων με το νου. Καλή μας πορεία, δημιουργικό έργο ψυχής.